Χαμόγελα στο ανάκτορο της Κνώσου, όπου καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση επισκεπτών και μάλιστα από την αρχή της τουριστικής σεζόν. Οι επισκέπτες στις 21 Απριλίου ήταν 20.000 περίπου περισσότεροι από πέρυσι, από το 22, και 10.000 από την περιβόητη χρονιά του 19. Και συνεχίζεται, δηλαδή έχουμε περίπου 1.000-1.100 άτομα τη μέρα περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Αυτές τις μέρες έρχονται πολλοί Αμερικανοί και έχουμε και μεμονωμένους πάρα πολλούς Γάλλους. Μόνο για το μήνα Απρίλιο, 32.000 επιπλέον επισκέπτες σε σύγκριση με πέρυσι ξεναγήθηκαν σε αρχαιότητες Κνωσού, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός των επισκεπτών είναι διπλάσιος σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Η κίνηση είναι άκρως ικανοποιητική. Περσινός Απρίλιος που σημειωτέων ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά η περσινή. Είχαμε 53.000 εισιτήρια πέρσι, για να καταλάβετε τη διαφορά, και φέτος έχουμε 85.200. Δηλαδή είναι πάνω από 32.000 εισιτήρια από πέρσι. Πρώτη 2 Μάη ας πούμε και είχαμε 4.600 εισιτήρια. Τεράστιο το νούμερο για την εποχή. Το αντίστοιχο ήταν κάτω από 2.000. Δηλαδή πάνω από τα διπλά. Το ρεκόρ επισκεψιμότητας στις αρχαιότητες Κνωσού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους τουρίστες κρουαζιέρας. Αντιθέτως, οι διοκτήτες τουριστικών καταστημάτων αλλά και επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους με φόντο τους μειωμένους τζίρους τους. Όντως ο αριθμός είναι διπλάσιος. Ναι, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, αλλά εδώ στα μαγαζιά είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρυσι. Γιατί είχαμε το Πάσχα πάρα πολύ νωρίς σε σχέση με πέρυσι, οπότε τώρα κάνει τη συνηθισμένη κοιλιά. Κοίτα, είναι χαρούμενοι άνθρωποι, τους αρέσει, τους αρέσουμε εμείς σαν άνθρωποι, γιατί είμαστε πολύ φιλόξενοι. Και αυτό μας το λένε συνεχώς. Και νομίζω ότι αυτό φτάνει. Μόνο να ακούς τέτοια λόγια, φτάνει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που επισκέπτονται την Κνώσο είναι κυρίως από γκρουπ. Το γκρουπ δεν έχουν να κάνουν με τα μαγαζιά, τους πάνε, τους φέρνουν. Πιστεύουμε για ό,τι καλύτερο. Γενικά Ευρωπαίοι, και το ευχάριστο είναι ότι έχουμε και Λατινοαμερικάνους πολλούς, ειδικά με τις κρουαζιέρες. Μια και είπα κρουαζιέρες. Έχουμε αύξηση μεγάλη, διότι τα πλοία βλέπω και έρχονται γεμάτα. Την ίδια ώρα εκφράζονται παράπονα από μερίδα τουριστών, οι οποίοι δεν μπορούν να ξαναγηθούν στα βασιλικά διαμερίσματα, όπου εκεί εκτελούνται εργασίες συντήρησης τα τελευταία χρόνια. Και είναι η ανατολική πλευρά κλειστή και εκεί δεχόμαστε παράπονα και αντιδράσεις από ορισμένους επισκέπτες που μπορούν να τα δούνε μόνο από απόσταση, δεν μπορούν να το δούνε περιμετρικά. Μέχρι στιγμής πάντως δεν σχηματίζονται ουρές τουριστών οι οποίοι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια λόγω και της παρουσίας εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή βάση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Εμπνέουν εμπιστοσύνη στους τουρίστες και επεμβαίνουν σε κάποιους μικροτραυματισμούς που συχνά συμβαίνουν εδώ.